Γεια σας φίλες και φίλοι μου, δείξε εδώ πέρα μωρό μου. Έχουμε βάλει φρέσκια ντοματούλα, κρεμμυδάκι, πιπεριά καυτερή και σκορδάκι. Και τα σουτάρουμε σε αυτό το απίθανο wok της εταιρείας μας που προωθούμε. Εταιρεία Τεφάλ. Θα τα αφήσουμε να σουταριστούν όλα, έχουμε βάλει και λίγο λαδάκι. Θα σουταριστούν κάμποσο. Για να δημιουργήσουμε μια σαλτσούλα η οποία θα τη συνοδεύσουμε με αυτή την απίθανη τεράστιες γαρίδες μάνες από το θερμαϊκό μας κόλπο. Τεντανόστιμες, καθαρό ψωμί. Ψύχα καθαρή, όπως βλέπετε, θεριό γαρίδα. Εδώ. Θα πάρουμε λίγο εδώ, θα γίνει ένα σοτάρισμα. Θα μαγειρέψουμε, αυτή είναι μια σαλτσούλα που κάνουμε. Μια σαλτσούλα η οποία θα τη συνοδεύσουμε με αυτές τις γαρίδες και με μακαρόνια al dente. Και θα γίνει όνειρο. Έτσι σοτάρουμε, θα δέσουμε λίγο αυτά εδώ, μετά θα προσθέσουμε και χυμό και τέτοιο, μπορούμε να βάλουμε και λίγο, ή μετά αργότερα θα βάλουμε λίγο αλατάκι, πιπεράκι σε αυτό το καταπληκτικό wok. Κλείνουμε και το δικό του το καπάκι και τα αφήνουμε να σοταριστούν, να βράσουν, ας το πούμε. Και έχουμε σοτάρι φίλες και φίλοι και ρίχνουμε λίγο νεράκι εδώ, ανακατεύουμε και αυτή τη στιγμή για να δέσουμε πιο καλά τη σάλτσα μας, αυτή την περιλαμβάνει 3 ντομάτες, 2 σκορδάκια, 3 κελίδες σκόρδο και λίγο καυτερή πιπεριά, θα βάλουμε λίγο πέλτε. Λίγο. Και φαίνομαι να ρίξουμε λίγο και πρεπτέ. Ρίχνουμε το πρεπτέ μας και ανακατεύουμε σιγά σιγά. Να αρχίσει να βγαίνει η σαλτσούλα μας, να πάρει τη βάση της, να δέσει. Εδώ τώρα θέλω να προσθέσω και λίγο χοντρό αλάτι. Να βοηθήσει λίγο στα υγρά του. Πολύ ωραία. Και μόλις δέσει η σαλτσούλα μας, έχουμε βάλει εδώ να βράσουμε τα σπαγκέτι μας, τα λαζάνια μας, συγγνώμη, λαζανάκια μας, και έτσι μπορούμε να προσθέσουμε λίγο παιδιά ακόμα. Πολύ ωραία. Ανακατεύουμε και έχουμε κάνει μια πολύ ωραία κόκκινη. Εσείς τη βλέπετε κίτρινη στην κάμερα, εγώ τη βλέπω κόκκινη. Η καμεραμάν θέλει να πάει λίγο πιο πίσω για να δώσει το χρώμα της σάλτσας. Καταπληκτικά στο wok μας. Βλέπετε πόσο κόκκινη είναι η σάλτσα μας. Ανάψτε το βοσκυρέ το πράγμα. Και σε αυτό το σημείο θα επιλέξω να ψιλοκόψω και λίγο
Ναι, θα πάρουμε και πιπεράκι. Θα κόψω λίγο αγιανό. Να δώσει και ένα άλλο άρωμα. Πολύ λίγο βάζω όπως θέλετε, ίσα ίσα για τα αρώματα. Θα τα κατέψουμε να πάει παντού και δίνει έτσι λίγο πασοξίδι κοστί. Η σάλτσα μας είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Έχει δέσει όπως τη βλέπετε, κοιτάτε τι ωραία που είναι. Το κρεμμυδάκι όλα υγιεινά, αντικορονοϊκά, σπιτικά, από τον κήπο, ντοματούλες, το κρεμμυδάκι ελληνικό, το σκορδάκι ελληνικό. Και τώρα θα προσθέσω και λίγο πιπεράκι. Πολύ ωραία. Και έχουμε κάνει μια πολύ ωραία σάλτσα. Να τα συνδυάσουμε αυτές τις πάρα πολύ ωραίες γαρίδες μας. Εγώ λέω τώρα να προσθέσουμε και τις γαρίδες μέσα. Και παίρνουμε και προσθέτουμε και τις γαρίδες. Ενώ έχουμε κράσει, να βράσει και ακόμα. Να βάλουμε το νεράκι ακόμα. Ε, τι ωραίο χρώμα. Ας προσθέσουμε λίγο το νεράκι ακόμα. Γιατί θέλουμε να δώσουμε όγκο. Το κάναμε λίγο νερό τώρα, να σφίξει λίγο, να δέσει κι άλλο. Λίγο να πάρει μια βράση ακόμα με το νεράκι αυτό που βάλαμε και μετά να προσθέσουμε τις γαρίδες. Το νερό πρέπει να ετοιμάσουμε για τα μακαρόνια μας, αγαπητοί κύριες και φίλοι. Μόλις βράσουμε τα μακαρόνια μας, να ρίξουμε και τα παγώνουμε και περιμένουμε να κάνει το ζεστάρι το νερό, ώστε να βάλουμε το λαζανάκι μέσα. Εδώ έχουμε αφήσει την σάλτσα μας, τη βάλαμε και άλλο νεράκι, όπως έχει γίνει ωραία καταπληκτική, θα δέσει. Έχουμε βάλει όλα τα υλικά μας. Μας μένει μόνο να βάλουμε και τις γαρίδες. Να τις θωρακίζαμε λίγο τις γαρίδες. Τις θωρακίζουμε και μετά τις βάλουμε να αγγυρωθούν. Εδώ, εδώ βάλαμε αυτό το wok, γιατί εμείς μόνο με wok μαγειρεύουμε. Θα ρίξουμε λίγο λαδάκι, ανάβουμε το ματάκι, για να θωρακίσω λίγο τις γαρίδες θέλω. Ρώτη
και λίγο ακόμα. Να ρίξουν και λίγο αρατάκι και νερό. Και ό,τι ούχο αλάτι. Σε πάους. Έχουμε βάλει το... Έχουμε τη σατσούλα εδώ βράζει και βάλαμε λίγο να θωρακίσουμε τις γαρίδες της Θερμαϊκού, καλύτερες παγκοσμίως. Θα θωρακίσουμε λίγο ελάχιστα τις γαρίδες μας για να βάλουμε και λίγο το μάτι. Έτσι να πάρουν λίγο ένα, να μην είναι ομές, βρασμένες δηλαδή. Κατευθείαν γυρίζουν οι μέτρες λίγο εδώ. Λίγο εδώ. Λίγο εδώ. Βλέπετε ένα ψηλό θωράκισμα. Και μετά θα τις βάλω μέσα στη σαλτσούλα. Ώστε ο... αυτός που θα φάει να έχει λίγο τη γεύση της ζωντανής. Θα δει την άποψή μου δηλαδή. Δεν είναι επαγγελματίας σεφ. Περνάμε. Μαγειρεύουμε παρέα με την Χριστίνα. Βλέπετε εδώ πέρα καθαρή, καθαρισμένη εντελώς τη λέτο γαρίδα. Την έχουμε έτσι λίγο εδώ. Να θωρακιστεί. Λίγο ελάχιστα. Για να καθίσει και τα ζουμιά της μέσα, το κάνουμε αυτό. Κάνουμε ακόμα μια γύρα. Θα τη βγάλουμε. Ίσα-ίσα, έχουμε χαμηλώσει και τη φωτιά. Και τις βγάζουμε τώρα σε λίγο. Έχουμε κλείσει το μάτι. Ωραία. Το ανοίγουμε τελευταίο. Και τις κατεβάζουμε. Τις βγάζουμε. Ίσα-ίσα λίγο να πάρουν τη γεύση. Πολύ ωραία. Έχουν βάλει αυτό ένα ελαφρύ χρωματάκι. Αυτές οι πεντανόστιμες γαρίδες που μόνο ο Θερμαϊκός κόρπος βγάζει. Οι υγιεινές. Έχει γίνει το νερό μας και ρίχνουμε τα λαζάνια. Χαμός και με φίλοι, πρέπει να ταΐσουμε ένα στόλο. Πάρα πολύ ωραία. Και να μπουν τα λαζανάκια μας μέσα, τα οποία θα τα βγάλουμε σε 10 λεπτάκια. Τι ώρα είναι, 3.07. Τέλεια, τα αφήνουμε εδώ. Έχουν βάλει αλατάκι να γίνει η δουλειά τους. Και εδώ πέρα τώρα προχωράμε στη σαλτσούλα μας, η οποία δένει όπως βλέπετε. Την έχουμε κάνει βελουτέ με ντοματούλα, σκορδάκι, κρεμμυδάκι. Έχουμε προσθέσει αλάτι, πιπέρι. Έχουμε σοτάρει τις γαρίδες μας και θα τις προσθέσουμε τώρα μόλις πάρει μια βράση. Και έχουν περάσει 6
7 λεπτάκια από τα μακαρόνια, έχουμε στα 10 λεπτά βρασμό και προχωράμε τώρα να βάλουμε τις γαρίδες μέσα στη αυτή τη τέτοια μας, τη σάλτσα μας, ώστε να γίνει ένα, να δέσουν όλα μαζί. Έχουμε θωρακίσει τις γαρίδες και τις αφήσουμε να βράσουν μαζί με τη σάλτσα μας. Πολύ ωραία, έχουμε τα μακαρόνια μας να βράζουν. Να βγάλουμε, εγώ λέω να βγάλουμε, πάμε. Και έχουμε φτάσει, έχουν πάρει βρασμό τα μακαρόνια μας. Είναι πανέτοιμα όπως βλέπετε. Αλλά επειδή θέλουμε να τα προσθέσουμε μέσα εδώ, θα βγάλουμε, θα αφαιρέσουμε τις γαρίδες για να τις προσθέσουμε μετά σαν σούσι. Όπως βλέπετε έχουν πάρει τη γεύση της σάλτσας μας και μόλις προσθέσουμε τα μακαρόνια εδώ μέσα, θα εντάξει, ναι, μια τελευταία είναι αυτή. Έχουμε ακόμα μία, ακόμα μία. Είμαστε καλά νομίζω. Τώρα έχουμε χαμηλώσει τη φωτιά μας και παίρνουμε μακαρόνια και τα ρίχνουμε εδώ μέσα. Δέσουνε όλα μαζί, μακαρόνια, μια γαριδούλα, ας την βγάλουμε, που την είδαμε πριν. Εδώ, έχουμε χαμηλώσει τη φωτιά και ρίχνουμε τα μακαρόνια μας εδώ μέσα, τα οποία θα τα ανακατέψουμε τη σάλτσα όλα μαζί, στο αυτό το καταπληκτικό wok που έχουμε. Είμαστε αυτοδίδακτοι, μην μας παρεξηγείτε. Εδώ βλέπετε χωράνε, σε αυτό το απίθανο wok χωράνε τα πάντα. Έχουμε καλύψει τη σάλτσα μας στο wok, έχουμε χαμηλώσει τη φωτιά. Και όπως λέει και ο Άκης, τι θα φάμε σήμερα. Νούντλες. Ωραία. Έχουμε προσθέσει τα μακαρόνια μέσα αυτή την πεντανόστιμη σάλτσα που έχουμε φτιάξει. Βέβαια είναι πολλά τα μακαρόνια γιατί θα φάει πολύ κόσμος. Και τα αφήνουμε να πάρουν λίγο μια βράση. Να ανακατεύουμε. Έχουμε φτιάξει από κάτω σάλτσα. Να ανακατεύουμε όλη, όλο το μακαρόνι. Βλέπετε το έχουμε αφήσει αλτέντε για να συνεχιστεί ο βρασμός που υπάρχει μέσα στο γουό. Είναι καταπληκτικά. Όπως βλέπετε έχουμε φτιάξει λαζάνια με σπιτική σάλτσα και θα τα σερβίρουμε. Έχουμε ανακατέψει τα μακαρόνια όλα με τη σάλτσα. Τρέχουν τα σάλια μας. Εκεί πάει παντού η σάλτσα στο μακαρόνι. Τέλεια. Είμαστε έτοιμοι νομίζω. Σερβίρουμε τώρα το πιάτο μας. Απίθανα λαζάνια.
για την βοηθό μου τη Χριστίνα και κάμεραμαν, όπως βλέπετε. Αυτό τώρα δεν έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, και παίρνουμε και γαριδούλες. Εδώ και εδώ. Και θα κλείσουμε. Θα ρίξουμε και μιτζίτρα. Μισό λεπτό. Με μιτζίτρα ξηρή Ελλάδος. Να δώσουμε μία άλλη απίθα. Θα ανακατευτούν τα μακαρόνια και θα γίνει χαμός. Αυτό είναι, κυρίες και φίλοι, το πιάτο μας. Αυτή, φίλοι μου, είναι η πεντανόστιμη μακαρονάδα που κάναμε με σπιτική σάλτσα και γαρίδες θερμαϊκού. Θα την απολαύσουμε και θα πιούμε και ένα τσιπουράκι στην υγειά σας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ακολουθήστε μας στο YouTube, Χρήστος Βατός Ελληνικά Κεφαλαία, και κάντε μας μια εγγραφή να ενημερώνεστε τα καινούργια μας βίντεο, ποικίλα βίντεο που κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κάντε μας like. Ευχαριστώ.